Παρά το ότι, κύριε Πρόεδρε, το θέμα έχει μάλλον εξαντληθεί, ωστόσο μια σύντομη επισκόπηση νομίζουμε ότι δεν είναι ποτέ περίτη. Πρόκειται σε σχέση με το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου για μια ακόμα απόπειρα εφαρμογής του κανονισμού 1370 του 2007. Και εδώ να πούμε ότι κατανοούμε ασφαλώς την αγωνία του ΣΥΡΙΖΑ για την ορθή εφαρμογή αυτής της ευρωενωσιακής οδηγίας, γιατί πολύ απλά αυτές οι οδηγίες, αυτοί οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας ενώνουν απόλυτα ως προς την κατεύθυνση και το στόχο. Βέβαια, αν κανείς ψάξει να βρει το περιεχόμενο αυτής της οδηγίας, πολύ εύκολα θα καταλήξει ότι αυτή δεν μεριμνά για τίποτε άλλο παρά για την εμπορευματοποίηση των επιβατικών οδικών μεταφορών και των σιδηροδρομικών, και αυτό έχει τρία πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πρώτον, κέρδη όσο γίνεται περισσότερα για τις μεγάλες μεταφορικές επιβατικές επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν, είτε είναι τα ΚΤΕΛ, είτε είναι τα ΚΤΕΛ με άλλους, οποιαδήποτε εμβάσει σχήματα και κοινοπραξίες. Για αυτούς αναμένονται μεγάλα κέρδη. Αυτοί που θα χάσουν όμως είναι καταρχήν ο λαός, που θα δει τα μεταφορικά του δικαιώματα να υποχωρούν ακόμα περισσότερο, να ακριβαίνουν ακόμα περισσότερο, και βεβαίως θα χάσουν και οι εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες, ξέρετε, μπορεί να είναι είτε ιδιωτικές, όπως είπαμε, μπορεί να είναι δημοτικές, το νοτά δηλαδή, ακόμα και δημόσιες, πάντως σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να μην είναι και θα είναι ασφαλώς καπιταλιστικές επιχειρήσεις με σκοπό το κέρδος. Τώρα, σε σχέση με το διαχωρισμό του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, δεν χρειάζεται να πούμε εμείς κάτι. Το λέει η ίδια η αιτιολογική έκθεση, η οποία μιλά για την ελκυστικότητα, την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα, για προϊόντα και υπηρεσίες που είναι αξιόπιστα, οικονομικά, αποδοτικά και ανταποκρίνονται, προσέξτε, στις ανάγκες της αγοράς, αλίμονο. Αυτό είναι το πρωταρχικό κριτήριο. Και των χρηστών, κατά δεύτερο λόγο. Για τις επιβατικές ανάγκες του λαού, τις σιδηροδρομικές, βεβαίως, ούτε λόγος. Ένα πολύ μικρό σχόλιο για την συμμετοχή του Υπερταμείου στην επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Ξέρετε, εμείς το διαβάζουμε λίγο διαφορετικά. Αποτελεί αυτή η συμμετοχή ως ένα ακόμα μάτι, άγρυπνο μάτι, για την πλήρη εμπορευματοποίηση του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, στα πλαίσια βεβαίως του κεντρικού σκοπού ίδρυσης του Υπερταμείου που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι άλλη από την εμπορική αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Ή κάνω λάθος? Αυτό δεν ψηφίσατε? Αυτό. Αυτή είναι λοιπόν η βαθύτερη ουσία. Και τέλος, να κλείσω, θα μου επιτραπεί ένα μονάχα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Είναι χαρακτηριστική τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού και μιλά για την απλοποίηση των διαδικασιών στην χωροθέτηση μιας μαρίνας. Το τρίκ το οποίο μπαίνει εδώ για να απλοποιηθεί αυτή η διαδικασία είναι ότι μπορούν να ξεπερνούνται τα εμπόδια της χωροθέτησης ως προς τα όρια της χερσαίας και της θαλάσσιας ζώνης, τους όρους και τους περιορισμούς της δόμησης, πώς? Με τις λεγόμενες ουσιώδεις ή επουσιώδεις αποκλίσεις. Θα υπάρχει μια επιτροπή στο Υπουργείο, η οποία θα αποφασίζει για το αν είναι επουσιώδεις ή μη επουσιώδεις αυτές οι αποκλίσεις. Αν δεν αποφασίσει ένα μήνα, θα κρίνεται ότι είναι επουσιώδεις και θα προχωράει βεβαίως η χωροθέτηση της μαρίνας. Με λίγα λόγια, μπάτε σκύλοι αλέστε και αλεστικά μη δώστε, κάντε ό,τι θέλετε, όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις έχουν μια πολύ πολύ σχετική αξία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταψηφίζουμε φυσικά οριζοντίως και καθέτως το νομοσχέδιο.